Κύριος κάτι καλό θα κάνει στην καρδιά μας, γιατί πάντα κάτι καλό κάνει στη λύση της οικογένειας, έτσι. Ας κλείσουμε τα τηλέφωνά μας και ας βάλουμε την προσοχή στο Λόγο του Θεού και ας πει κάτι η Λεωνίδας και μετά θα συμπληρώσω και εγώ κάτι. Και στο εδάφιο 8. Αποτελέσματα της αληθινής νηστείας, λέει η σήμερα η νηστεία μας. Τότε το φως σου θα εκλάμψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα πλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει: «Δες να με εγώ». Αν βγάλεις από ανάμεσά σου τον ζυγό, την ανάταση του δαχτύλου και τα μάταια λόγια και ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και ευχαριστείς την θλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα χωταίνει την ψυχή σου μέσα σε αμμουβρίες και θα παχαίνει τα κοκαλά σου και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται και σαν πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν και αυτοί που είναι από σένα θα οικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις. Θα αναγύρεις τα θεμέλια πολλών γενεών και θα ονομαστείς ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των δρόμων για την κατοίκηση. Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην Άγια ημέρα μου και ονομάζεις το Σάββατο απόλαυση, Άγια ημέρα του Κυρίου, αξιότιμη και το τιμάς, χωρίς να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να βρίσκεις σε αυτό το θέλημά σου, ούτε να μιλάς τα δικά σου λόγια. Τότε θα εντρυφάς τον Κύριο και εγώ θα σε κάνω να υπεύσεις επάνω στους ψηλούς τόπους της γης και θα σε θρέψω με την κληρονομιά του πατέρα σου Ιακώβ, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Το 8 λέει: «Τότε το φως σου θα εκλάμψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου». Ευχαριστούμε τον Θεό που η νηστεία, παιδί μου, η νηστεία είναι κάτι που έχουμε δυσκολία. Έχουμε δυσκολία να νηστεύουμε. Γιατί έχω δυσκολία όμως, βλέπω ότι έχω δυσκολία γιατί δεν έχω συνηθίσει να νηστεύω. Δεν με μάθανε να νηστεύω. Και μου είναι δύσκολο. Αλλά όσο είμαι με τον Κύριο, η καρδιά μου θέλει. Δηλαδή αυτό που μου βάζει ο Κύριος, η φωτιά που μου βάζει ο Κύριος στην καρδιά μου είναι πιο δυνατή από το θέλημά μου και το κάνω με ευχαρίστηση τελικά να νηστεύω. Ξέρεις, αισθάνομαι ότι μου κάνει και καλό. Και εδώ τι λέει ο Κύριος, λέει, τότε το φως μου λέει θα εκλάψει σαν την αυγή. Ευχαριστούμε Κύριε που εσύ είσαι το φως και αυτό το φως ο Κύριος το δίνει στα παιδιά του και λέει ότι θα λάψουμε σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει. Ο βλαστός ξέρουμε ότι είναι, όταν βλαστάει ένα λουλούδι, είναι η ζωή που πετάγεται μέσα από το βλαστάρι. Και εδώ τι μας λέει, ότι η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει. Δηλαδή, γρήγορα, μέσα από το κόψιμο του θελούματός μας, έρχεται ένα φως, μια βλάστηση και η δικαιοσύνη σου θα προχωρεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι στο φυλακή σου. Ευχαριστούμε Κύριε. Μπρος και πίσω μας βλέπουμε ότι μπροστά μας θα είναι η δικαιοσύνη του Κυρίου και οπισθοφυλακή η δόξα του Κυρίου. Αλληλούια Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Και στην Έξοδο, στο 14 κεφάλαιο 19 εδάφιο λέει Κύριος, τότε ο άγγελος του Θεού που προπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε οι Ισραηλίδες είχαν φύγει από την Αίγυπτο και τους κυνηγούσε Αιγυπτιακός στρατός. Και αυτό έγινε στο ενδιάμεσο. Την ώρα που βράδιασε και στρατοπεδεύσανε, έφυγε από μπροστά από το Ισραήλ, σηκώθηκε η Νεφέλη και πήγε, λέει, πίσω τους. Και στάθηκε πίσω τους. Γιατί από πίσω τους ήταν οι Αιγύπτιοι που τους κυνηγάγανε. Και εκείνο το βράδυ, λέει, κανένας δεν κουνήθηκε. Όλοι πίσω τους Αιγυπτίους που βλέπανε την Εφέλη, την βλέπανε, ενώ οι Ισραηλίτες την Εφέλη την βλέπανε σαν φως, οι Αιγύπτιοι την βλέπανε σαν σκοτάδι, σαν αντάρα. Και εκείνο το βράδυ, λέει, κανένας δεν κουνήθηκε. Ούτε οι Ισραηλίτες, οι Αιγύπτιοι πήγανε να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες, ούτε οι Ισραηλίτες φύγανε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τους φύλαξε ο Κύριος. Το 9, τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει, θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει, δες, να είμαι εγώ. Δόξα Κύριε. Δηλαδή, εδώ μας λέει ότι θα μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό, όπως μίλαγαν οι πατέρες. Οι πατέρες μας, βλέπε Μωυσή, βλέπε Αβραάμ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στους ψαλμούς, στο 12 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, στο 12 ψαλμό, στο 2 εδάφιο, κάθε ένας λέει μάταια λόγια στον διπλανό του και δόλια χείλη μιλούν από την πλήρη καρδιά. Α, γιατί εδώ αν συνεχίσουμε λέει, αν βγάλεις από ανάμεσά σου τον ζυγό, την ανάταση του δακτύλου και τα μάταια λόγια, αυτό εννοεί εδώ ότι αν βγάλεις από ανάμεσά σου τον ζυγό. Για μένα, παιδί μου, μέχρι σήμερα ζυγός ήταν αυτό το εγώ που μου μάθανε, που σου μαθαίνει ο κόσμος, αυτό το εγωκεντρισμός. Είναι ζυγός για τον άνθρωπο. Δεν θέλει ο Κύριος το εγώ μας. Την ανάταση του δακτύλου, έχουμε και άποψη κιόλας. Δεν θέλει ο Κύριος την άποψή μας. Θέλει ταπείνωση, θέλει καρδιά μικρού παιδιού. Και τα μάτια λόγια, γιατί άμα ανοίξουμε το στόμα μας, κάποια φορά δεν ξέρουμε τι λέμε, και ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και ευχαριστεί στην κλειμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ αυτό που έκανε το Κύριος. Πρέπει να ανοίξουμε σαν άνθρωποι και να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπο στα μάτια, να ενδιαφερθούμε όπως ενδιαφέρθηκε και ο Κύριος. Μας κάνει και μας θέλει να είμαστε αδέρφια. Αδέρφια δεν λεγόμαστε ότι είμαστε πνευματικά. Τα αδέρφια όμως έχουν και μια καλή σχέση, μια κοντινή σχέση, μια ανθρώπινη σχέση, μια άμεση σχέση. Και θέλει ο Κύριος να μας κάνει να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρθηκε και ο Κύριος. Να δίνουμε την ψυχή μας, να ανοίγουμε την ψυχή μας σε αυτό που πεινάει, σε αυτό που είναι θλιμμένη ψυχή. Και τότε λέει, θα ανατέλει μέσα από το σκοτάδι σας, λέει, μέσα από το σκοτάδι θα είναι, το σκοτάδι θα είναι σαν μεσημέρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος σας οδηγεί πάντοτε και θα χορταίνει την ψυχή σου μέσα σε ανεμβρίες και θα παχαίνει τα κουκάλα σου και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται και σαν πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν. Και αυτό μας λέει εδώ πέρα, ότι ο Κύριος πάντοτε είναι μαζί με τα παιδιά του και χορταίνει την ψυχή τους μέσα σε ανομβρίες εδώ μεταξύ. Εκεί που δεν θα υπάρχει νερό, εμείς θα είμαστε θα έχουμε ξεδιψάσει και θα παχύνουν, λέει, τα κοκαλιά μας. Ξέρουμε ότι τα κοκαλιά δεν παχύνουν. Αλλά θέλει να σου πει ο Κύριος ότι εγώ τα κάνω όλα, εγώ είμαι ικανός για όλα. Ναι, να παχύνουν και τα κούκαλά μας και ευχαριστούμε τον Θεό και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται και σαν πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν. Ευχαριστούμε Κύριε, γιατί εσύ είσαι τα νερά τα ζωντανά. 12. Και αυτοί που είναι από σένα θα οικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις, θα αναγύρεις τα θεμέλια πολλών γενεών και θα ονομαστείς ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των δρόμων για την κατοίκηση. Και μας δείχνει εδώ ο Κύριος ότι τα παιδιά του θα αναγεννηθούν και από τα ερείπια, γιατί ερείπια είχαν όλοι και εγώ νιώθω τον εαυτό μου ότι
αναγεννήθηκα μέσα από τα ερείπια μου. Η ζωή μου με είχε κάνει ερείπιο και η ζωή που είχα κάνει, που είχα διαλέξει να κάνω. Και ο Κύριος έπιασε αυτά τα ερείπια και τα ανοικοδόμησε και τα έχει φτιάξει και τα έχει φτιάξει καλύτερα και από πριν. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα αυτή τη σκέψη, αυτή τη γαλήνη, αυτή την ειρήνη, αυτή την αγάπη που έχω τώρα. Και αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του Κυρίου. Δηλαδή, μέσω του αίματος και του σώματος παίρνω μια άλλη επίγνωση που δεν θα είχα ποτέ. Και ο Κύριος μου δίνει να βλέπω ότι η ζωή είναι κοντά του μόνο. Και μακριά από αυτόν δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει φως. Είναι σκοτάδι, είναι ανομβρία, είναι χαλάσματα. Και εδώ μας λέει, θα μας ονομάσει, ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των δρόμων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στον Ισαΐας του 61 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, λέει «Και θα ανοικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις, θα αναγείρουν τα αρχαία ερείπια και θα αναγεννήσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενναίες γενναιών». Δηλαδή, ο Κύριος, η αποκατάσταση που θέλει να κάνει είναι όχι μόνο εμάς, όχι μόνο τη δικιά μας τη γενιά. Και τι λέει, ότι θα σωθείς εσύ και η συγγένειά σου. Δηλαδή, με τη δικιά μου στάση, έρχεται σωτηρία και στην συγγένειά μου. Σε ανθρώπους που ίσως δεν γνώρισα, δεν προλάβα. Φύγανε στον Κύριο. Πιο νωρίς από ό,τι είδα εγώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο που τον σώνει και σώνει και τους χαμένους, που όλοι θα λέγαμε αν δεν υπήρχε Χριστός, αυτοί τέλος, χαθήκαν αυτοί τώρα, δώσαν και τα κόκαλά τους. Και ο Κύριος αναγεννεί και αυτούς που δεν υπάρχουν ούτε σε σκόνη, έχουν φύγει χρόνια πριν. Ευχαριστούμε τον Θεό. 13. Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην Άγια ημέρα μου και ονομάζεις το Σάββατο απόλαυση, Άγια ημέρα του Κυρίου, αξιοτίμητη και το τιμάς, χωρίς να ακολουθήσεις τους δρόμους σου, ούτε να βρίσκεις σε αυτό το θέλημά σου, ούτε να μιλάς τα δικά σου λόγια. Εδώ ο Κύριος μας επισημαίνει ότι η ημέρα του Κυρίου, αυτή που η Κυριακή ας πούμε για μας, εμείς την έχουμε για ξεκούραση, την έχουμε για διασκέδαση, την έχουμε για άλλα πράγματα, όχι μόνο για τον Κύριο. Και όσο είσαι μακριά από τον Χριστό, βέβαια, δεν είναι η μόνη μέρα σου που λες θα ξεκουραστώ και θα κάνω ό,τι θέλω, βρε αδερφέ, ό,τι θέλω. Δεν είναι ό,τι θέλουμε εμείς, είναι η μέρα του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας το δίνει και το καταλαβαίνουμε και στον Ισαΐα, στο 56 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο λέει «Μακάριος ο άνθρωπος που το κάνει αυτό και ο υγιός του ανθρώπου ο οποίος το κρατάει, όποιος τηρεί το Σάββατο ώστε να μην το βεβηλώσει και κρατάει το χέρι του ώστε να μην πράξει κανένα κακό». Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σωτηρία για τα έθνη, μιλάει εδώ πέρα, ο Ισαΐας. Για εμάς που να έγινε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και το 14 τότε θα εντρυφά στο Κύριο και εγώ θα σε κάνω να υπεύσεις επάνω στους ψηλούς τόπους της γης. Και θα σε θρέψω με την κληρονομιά του πατέρα σου Ιακώβ, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό κάνουμε κι εμείς τώρα εδώ αυτή τη στιγμή. Στον Κύριο εντρυφάμε και ξέρουμε και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Κύριος ακούει τις βαθιές σκέψεις μας, ακούει τις προσευχές μας, ξέρει ακριβώς τι θέλουμε και καμιά φορά εμείς δεν ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό που κοντά Του και μαζί Του πρέπει μας δίνει αυτό το πνεύμα το ταπεινό και το ησύχιο για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και να μπορούμε να ακούμε αυτά που έχει ο Κύριος για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
η απλότητα του Θεού, ότι οτιδήποτε κάνουμε και μετενιστεύουμε με το Πνεύμα του Κύριου, υπακούει είναι. Και κάθε τύπο απλά έτσι το υπακούμε και μέσα από την καρδιά μας το πράττουμε και επιθυμούμε να το ζήσουμε μέσα στην ανάπαυση του Κύριου, αυτό φέρνει αποτελέσματα. Και ο Κύριος μας υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα που πηγάζουν σαν αποτελέσματα από την ωραία ομορφιά της υπακοής. Γι' αυτό και η νηστεία είναι ένα ωραίο δώρο να μπορούμε να νηστεύουμε και μέσα από την νηστεία ο Θεός βλέπει την υπακοή, ότι στερούμε τον εαυτό μας από το φαγητό, το σώμα και υπακούμε στον Λόγο του Θεού. Υπακοή είναι που έχει λέξει έτσι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Και θα πω κι εγώ κάτι έτσι που έτσι από τη σειρά του Μωυσή που κάνω λιγάκι. Ήταν τόσο ωραία αυτά που μας είπε ο Κύριος, θα κρατήσουμε στην καρδιά μας. Και ξέρετε, ο Θεός μας δίνει ένα τελευταίο να πω την ευκαιρία κάθε Τετάρτη να νηστεύουμε. Θέλει εφαρμογή αυτό. Αν το εφαρμόσουμε μια φορά το μήνα, μετά το κάνουμε δύο φορές, μετά το κάνουμε τρεις φορές, μετά θα γίνει ένα ωραίο κομμάτι προσφοράς και υπηρεσίας του Θεού. Γιατί μέσα από την νηστεία προσφέρουν υπηρεσία στο Θεό, προσφέρουν πίστη στο Θεό. Και μέσα από την πίστη εργάζεται ο Θεός και κάνει το σχέδιο του για όλα τα πράγματα. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να πάμε και στη σελίδα 140. Είναι στην Έξοδο 32 κεφάλαιο. Και να πω και εγώ έτσι δύο λόγια. Πατέρα ουράνια, ζητάμε τη δικιά σου χάρη και το δικό σου λόγο στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Και θα συνεχίσουμε έτσι τα ωραία μαθήματα που κάνουμε για τον Μωυσή. Και να δούμε έτσι μια ωραία ιστορία μέσα από τον Μωυσή, να δούμε τι θα μας πει ο Θεός. Και σίγουρα αυτό συνδυάζεται με αυτό που είπε ο Λεωνίδας. Συνδυάζονται πάντα τα λόγια του Θεού, συνδυάζονται, έτσι. Στο 32, 140 σελίδα. Και βλέποντας ο λαός ότι ο Μωυσής βράδυ να ανακατεύει από το βουνό, ο λαός συγκεντρώθηκε προς τον Αραών και του έλεγαν: «Σήκω και κάνε μας θεούς που να προπορεύονται σε εμάς, επειδή αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός». Ο Μωυσής είναι πάνω στο Σινά να πάρει τις εντολές του Θεού. Και ο λαός που έχει βγει από την Αίγυπτο με ένα υπερφυσικό τρόπο. Θεραπευτήκαν άπαντες. Έναν υπερφυσικό τρόπο. Λέει κάτι, επειδή ο Μωυσής αργεί να έρθει, πιέζουν τον Αρών να κάνει ένα μοσχάρι για να το λατρέψουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Αρών είπε σε αυτούς: «Βγάλετε τα χρυσά σκουλαρίκια που είναι στα αυτιά των γυναικών σας και των γιών σας και των θυγατέρων σας και φέρτε τα σε μένα». Τον πιέζουν τον Αρών και ο Αρών υπακούει στους Ισραηλίτες. Και ολόκληρος ο λαός έβγαλε τα χρυσά σκουλαρίκια που ήσαν στα αυτιά τους και τα έφεραν στον Αρών. Και παίρνοντάς το από τα χέρια τους, τα διαμόρφωσε με χαρακτηρικό εργαλείο και το έκανε ένα χωνευτό μοσχάρι και εκείνοι είπαν: «Αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε ανέβασαν από τη γη της Αιγύπτου». Είναι φοβερό, είναι. Είναι έξω από κάθε λογική στο μυαλό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο Αρών το είδε, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο μπροστά του και ο Αρών διακήρυξε λέγοντας: «Αύριο είναι γιορτή στον Κύριο». Και καθώς σηκώθηκαν νωρίς την επόμενη μέρα, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειδικές προσφορές. Και ο Αρών κάθεσε να φάει και να πιει και σηκώθηκαν και να παίξουν. Και την άλλη μέρα ήταν γιορτή στον Κύριο. Που σημαίνει δεν υπακούσαν όλοι οι Ισραηλίτες το μοσχάρι. Κάποιοι μια μερίδα δεν το προσκύνησε, δεν μπήκε σε αυτό το κομμάτι, ούτε και ο Αρών. Απλά υπέκυψε στην πίεση και των Ισραηλιτών και το έκανε αυτό, έτσι. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πήγαινε κατέβα, επειδή ο λαός σου», θα το πούμε την Κυριακή, τι κάνει ο Θεός, ονομάζει το λαό Ισραήλ, λαό του Μωυσή τον ονομάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κάνουμε την Κυριακή το μάθημα αυτό. Ο λαός που έβγαλες από τη γη της Αιγύπτου ανόμισε, εκτράπηκαν γρήγορα από τον δρόμο που πρόσταξα σε αυτούς, έκαναν για τον εαυτού τους ένα μοσχάρι χωνευτό και το προσκύνησαν και θυσίασαν σε αυτό και είπαν: «Αυτή είναι η θεή σου, οι Ισραήλ που σε ανέβρισαν από τη γη της Αιγύπτου». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Είδα αυτό το λαό και δες, είναι λαός σκληροδράχυλος, τώρα λοιπόν άφησε με για να εξαφθεί η οργή μου εναντίον τους, και θα τους εξολοθρεύσω και θα σε καταστήσω ένα μεγάλο έθνος». Και ο Μωυσής συγκέντρωσε στον Κύριο του Θεού και του είπε: «Γιατί, Κύριε, εξάρτησε η οργή σου ενάντια στο λαό σου, τον οποίο έβγαλες από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλη δύναμη και με κρατεό χέρι,
Γιατί να πούνε οι Αιγύπτιοι λέγοντας με πονηρία έβγαλε και να τους θανατώσει στο βουνό και να τους εξολοθρεύσει από το πρόσωπο της γης. Επίστρεψε από την έξαψη της οργής σου και μεταμελήσου για το κακό αυτού στο λαό σου. Θυμήσου τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ισραήλ και τους δούλους προς τους οποίους ορκίστηκες τον εαυτό σου και τους είδες τα πληθύνω το σπέρμα σας, σαν τα στέλια του ουρανού και σαν όλη τη γη και για την οποία μίλησα και θα τη δώσω στο σπέρμα σας και θα την κληρομήσω παντοτινά. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό που είπε να κάνει ενάντια στο λαό του. Και ο Μωυσής καθώς στράφηκε κατέβηκε από το βουνό και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήταν στα χέρια του, πλάκες γραμμένες από τις δύο πλευρές τους, από τη μία πλευρά και από την άλλη σαν γραμμένες και οι πλάκες ήσαν έργο του Θεού και η γραφή ήσαν και η γραφή ήταν γραφή του Θεού χαραγμένη πάνω στις πλάκες. Και ο Θεός έγραψε προσωπικά τον νόμο του σε πλάκες της έδωσης του Μωυσή. Και ο Ιησούς ακούγοντας το θόρυβο του λαού που αλλάλαζε είπε στο Μωυσή, θόρυβος πολέμου είναι μέσα στο στρατόπεδο. Και εκείνος είπε, δεν είναι φωνή ανθρώπων που αλλάζουν για μήκη, ούτε για φωνή ανθρώπων που βοούν για ήττα, φωνή ανθρώπων που τραγουδούν, ακούω εγώ. Γιόρτασαν και τραγουδούσαν οι Ισραηλίτες. Και καθώς πλησίασε στο στρατόπεδο, είδε το μοσχάρι και τους χορούς και ο θυμός του Μωυσή άναψε και έξε τις πλάκες από τα χέρια του και τις σύντριψε στη βάση του βουνού. Και παίρνοντας το μοσκάρι που είχαν κάνει, το κατέκαψε σε ποτιά και αφού το σύντριψε μέχρι που το λέπτυνε, το σκόρπισε επάνω στο νερό και πότισε τους γιους Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών, τι σου έκανε αυτός ο λαός ώστε έφερε σε πάνω τους μεγάλη αμαρτία. Και ο Αρών είπε, ας μην εξάγεται το θυμό του Κυρίου μου. Εσύ γνωρίζεις το λόγο ότι είναι επιρρεπής στην κακία. Επιρρεπής στην κακία, επειδή μου είπαν, κάνε σε εμάς θεούς που να προπορεύονται από εμάς, επειδή αυτός ο Μωυσής ο άνθρωπος που μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, δεν ξέρουμε τι επέγινε αυτός. Και τους είπα, ποιος έχει χρυσάφι, ας το αφαιρέσει και ας μου το έδωσε, τότε το έριξε στη φωτιά και βγήκε αυτό το μοσχάρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα ωραίο μήνυμα και σίγουρα έχει κάτι να μας πει και εμάς σήμερα. Ένα έθνος που ο Θεός το έβγαλε με έναν υπερφυσικό τρόπο μέσα από την Αίγυπτο, με τεράστια πράγματα. Ήταν φτωχοί και τους έδωσε χρυσάφι και ασύλιο. Ήταν σκλάβοι και τους έδωσε ελευθερία. Ήταν ασθενείς και τους χάρισε θεραπεία. Αυτό το έθνος, καθώς ο Μωυσής έχει πάει επάνω στο Σινά να πάρει τις εντολές του Θεού, και ο Θεός τι κάνει για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο ίδιος ο Θεός με το χέρι του του γράφει τους εντολές και τον νόμο του. Και κάτω ο λαός του Θεού τι κάνει, παρασύρεται από το πνεύμα της πλάνης και από τη σάρκα που έχει και επιθυμεί να λατρέψει έναν άλλο Θεό, όχι τον αληθινό Θεό. Και πιέζει τον Αρών να κάνει ένα είδωλο, να το λατρέψει. Και ο Αρών τι κάνει, υπακούει στην φωνή των Ισραηλιτών, στην πίεση αυτή. Και λέει ότι χρυσάφια έχει τα σύμφερτα των ομπάνων. Τα ρίχνει στη φωτιά και κάνει ένα χωνευτό μοσχάρι, ένα είδωλο. Και οι Ισραηλίτες τι κάνουν, το λατρεύουν ότι είναι η θεή της Αιγύπτου. Γιατί όλα τα χρόνια μέσα στην Αίγυπτο βλέπαν τους Αιγύπτους που ήταν ειδωλολάτρες στην Αιγύπτου. Δεν λατρεύαν τον ζωντανό Θεό. Και είχαν αυτές τις εικόνες από τα είδωλα είχαν. Και την ώρα που ο Μωυσής είναι πάνω στο Σινά, εκείνη την ώρα χτυπάει ο διάβολος. Γι' αυτό τι γίνεται αυτό το μοσχάρι στην εποχή που ζούμε είναι η σάρκα μας. Και η σάρκα μας μέσα έχει είδωλα που ο άνθρωπος επιθυμεί να τα λατρεύει. Και τι κάνανε οι Ισραηλίτες, θυμηθήκανε τα είδωλα της Αιγύπτου. Γι' αυτό και εμάς πολλές φορές ο διάβολος τι κάνει, μας παγιδεύει με τις επιθυμίες του παρελθόντος. Τις αντιλήψεις της παλιάς ζωής. Γι' αυτό ξέρουμε ο Θεός όταν ήταν να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, γκρέμισε τους θεούς της Αιγύπτου. Τους γκρέμισε και υπήρχε έξοδος στον Ισραήλ. Επομένως ο σκοπός του Θεού για να μπορούμε να δούμε το πρόσωπό του και να ανέβουμε κι εμείς στο Σινά όπως ανέβηκε ο Μωυσής. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να συντριφθεί αυτό το μοσχάρι. Γι' αυτό και ο Μωυσής μόλις κατέβηκε και είδε αυτό το πράγμα, πήρε το μοσχάρι και το έσπασε. Και το έριξε στη φωτιά και το έλυσε και μετά το έβαλε στο νερό και τους το έδωσε να το πιούνε.
Σίγουρα αυτά που κάνει μου εσύ στον οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρουμε ότι το νερό που έχει μέσα χρυσάφι είναι το χρήσιμο. Και να μπορέσει να τρέξει το χρήσιμο μέσα και να πιούμε το χρήσιμο του Θεού, το νερό του Θεού, πρέπει να συντριφθεί το μοσχάρι. Και αυτό το μοσχάρι είναι το σαρκικό πνεύμα. Ο θάνατος της σάρκας μας ανεβάζει στο συνάδελφο. Γιατί αυτή η σάρκα έχει μέσα είδωλα και ο άνθρωπος επιθυμεί να έχει κοινωνία μαζί του με αυτά τα είδωλα. Και αυτά τα είδωλα τα μεταφέρει σάρκα από το παρελθόν, η θεή της Αιγύπτου. Συνήθειες, επιθυμίες, αντιλήψεις, σκέψεις που είναι θαμμένα μέσα στη σάρκα και εκεί πάνω χτυπάει το πνεύμα της πλάνης. Και αμέσως ένας άνθρωπος που είναι λατρευτής του Θεού, αμέσως τι κάνει, υπακούει στο είδωλο. Γιατί όταν υπακούμε στη σάρκα, υπακούμε σε ένα είδωλο. Ο Θεός το αναφέρει είδωλο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να σπάσουν τα είδωλα. Και όταν τα είδωλα συντριφτούν από τη σάρκα, τότε ανεβαίνουμε στο συνάνευε. Και παίρνουμε τον Λόγο του Θεού και την εντολή του Θεού που γράφεται μέσα μας. Αν δεν πεθάνει το μοσχάρι, δεν πεθάνει το είδωλο, δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό στο συνάνευε. Γι' αυτό και ο Θεός έχει κάτι πολύ μεγάλο για τους τελευταίους χρόνους, ένα κάτι πολύ ένδοξο. Έχει την ένδοξη υπόσχεση για τους τελευταίους χρόνους, για όλα τα παιδιά του. Για κάθε σπίτι, για κάθε οικογένεια, για κάθε άνθρωπο. Αλλά σίγουρα για να πάρουμε αυτό υπάρχει ένα τίμημα. Κάτι πρέπει να πληρώσουμε. Αυτό που πρέπει να πληρώσουμε είναι η συντριβή του ειδώλου, της σάρκας. Γιατί καμία σάρκα δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σωστά. Και επειδή και εμείς μεταφέρουμε την ίδια σάρκα που μετέφεραν και οι Ισραηλίτες, δεν μπορεί κανένας να εμπιστευτεί τη σάρκα του. Η σάρκα είναι επιρρεπή στην αμαρτία και στην πλάνη. Γιατί μέσα μεταφέρει την αμαρτία και την πλάνη. Και είναι το πιο ωραίο παράδειγμα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Όχι ένα έθνος που ήταν ειδωλολάτρης, αλλά το έθνος που είδε τον Θεό να τον βγάζει με ένα υπερφυσικό τρόπο. Για 40 ημέρες παίρνει τα μάτια του από τον Θεό και θέλει να στραφεί στα είδωλα της Αιγύπτου πάλι. Και είναι τόσο εύκολο να στραφεί ο άνθρωπος, αν δεν αφήνει τον Θεό ημέρα και νύχτα να εργάζεται πάνω του, για να μπορεί ο Θεός να μας ανεβάσει επίπεδα πάνω στο Σινά. Και όταν ανεβαίνουμε πάνω στο Σινά που είναι το έργο του Ιησού, τότε θα δούμε τον Θεό δυναμικά στη ζωή μας. Θα δούμε το χέρι του Θεού έντοξα στη ζωή μας. Θα δούμε το πρόσωπο του Θεού δυνατά στη ζωή μας. Γιατί ο Κύριος έχει θαυμάσια πράγματα, ευλογημένα και όμορφα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Η σάρκα είναι είδωλο. Η σάρκα έχει την τάση στην πλάνη. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να εμπιστευτεί τον εαυτό του τη σάρκα. Είναι 100% αποτυχία και πλάνη. Αυτό που εμπιστεύεσαι είναι τον εσωτερικό άνθρωπο και τον Χριστό που κατοικεί μέσα σου. Και τότε το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί σε έναν άλλο δρόμο να σταθούμε και να μην προσκυνήσουμε τους θεούς της Αιγύπτου, που είναι η κίνηση της πλάνης του κόσμου, αλλά σαν παιδιά του Θεού να σταθούμε επάνω στο Λόγο του Θεού, επάνω στην αλήθεια του Θεού, επάνω στην πίστη του Θεού και να δούμε το σχέδιο του Θεού και την αλήθεια του Θεού με έναν ένδοξο τρόπο που είναι θαυμαστό και ευλογημένο στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Και τι κάνει ο Μωυσής, το κατασυντρίβει και ο Θεός ήταν έτοιμος να φέρει κρίση κατευθείαν επάνω στο λόγο, να τον τιμωρήσει, να τον εξαφανίσει. Και μπαίνει στη μέση ο Μωυσής μπαίνει και λέει, Κύριε, κάνε χάρη στο λόγο σου. Και τι να πούν οι άλλες φυλές ότι έβγαλες τον Ισραήλ με σκοπό πονηρό, μέσα από την αιχμαλωσία για να τον αφανίσει μες στην έρμη. Και σταματάει την κρίση του Θεού, ο Μωυσής. Αν ο Μωυσής σταματάει την κρίση του Θεού, σκεφτείτε πόσο ο Χριστός σταματάει την κρίση του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν του αρέσουν τα είδωλα. Και αυτό θα δούμε και την Κυριακή, ότι πρέπει να ξέρουμε τα πράγματα του Θεού πιο βαθιά. Γιατί σήμερα και στην Εκκλησία και στον κόσμο ενεργούνται δύο πράγματα. Οι ευλογίες του Θεού και οι κρίσεις του Θεού. Δεν σημαίνει επειδή ήρθε ο Χριστός σταματήσαν οι κρίσεις του Θεού. Αλλά σίγουρα εξαιτίας του αίματος του Χριστού η χάρη είναι πιο δυνατή από την κρίση. Γι' αυτό και για να έρθει η σωτηρία στα έθνη, το λέει στη Ρωμαίους, ο Θεός έφερε τον Ισραήλ σε κρίση.
που σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν οι κρίσεις του Θεού και η χάρη του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει πώς να απομονώνουμε τις κρίσεις του Θεού και να ελευθερώνουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι λατρεύουν τα είδωλα της Αιγύπτου, που είναι το σαρκικό πνεύμα. Και κατά συνέπεια είναι η ειδωλολάτρηση. Και αυτό επιφέρει κρίση επάνω του, στήφλωση, αδόκιμο νου. Είναι μια ενέργεια που ενεργείται αυτή. Και όταν μπαίνει στη μέση ο χριστιανός και παίρνει τη θέση του Μωυσή, κάνει τον Θεό και μεταμελείται. Αναιρεί την ενέργεια της κρίσης και μεταδίδει ενέργεια χάρης. Είναι θαυμαστό ότι και μέσα στην Εκκλησία εργάζονται και η κρίση του Θεού και η χάρη του Θεού. Γιατί κληρονομήσαμε από τον Ισραήλ και τις ευλογίες του Ισραήλ και τις κρίσεις του Ισραήλ. Και αυτό το αίμα του Ιησού μας βοηθάει και μας διδάσκει πώς να σταθούμε. Γιατί όταν ένας άνθρωπος λατρεύει το μοσχάρι, αυτό φέρει την κρίση του Θεού. Τύφλωση. Αδόκιμος νους. Για να μπορέσει αυτό να φεύγει από τη ζωή του ανθρώπου, χρειάζεται κάποιος να κάνει αυτό που έκανε ο Μωυσής. Να λέει, Κύριε, κάνε χάρη εξαιτίας του αίματος του Ιησού. Και τότε ο Θεός μεταμελείται και τραβάει την ενέργεια της κρίσης. Και μεταδίδει την ενέργεια της χάρης. Γιατί και ένας χριστιανός μπορεί να παγιδευτεί και να παρασυρθεί από το είδωλο της σάρκας και αυτό επιφέρει κρίση, αδόκιμο νου. Πλανείται, όχι προς τη σωτηρία. Πλανείται προς την κατεύθυνση. Πλανείται προς την καθοδήγηση. Για να μην πλανείται πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο Μωυσής. Να στέκεται σαν τον Μωυσή να παίρνει το αίμα για να μπορεί ο Θεός να σηκώνει την κρίση και να μεταφέρει χάρη. Γιατί διαφορετικά έρχεται αδόκιμος νους, τυφλώνεται ο άνθρωπος και λειτουργεί με ένα λάθος τρόπο. Αντί να πάει μπροστά, επιθυμεί να πάει πίσω. Γι' αυτό και οι Ισραηλίτες, αντί να επιθυμούν να πάνε μπροστά, επιθυμούσαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Χάσαν τον δρόμο τους. Και σίγουρα ο Θεός μας διδάσκει από τη Γραφή για να ξέρουμε πώς δουλεύουν οι αρχές του Θεού. Για να βοηθήσουμε τη χώρα μας, να βοηθήσουμε τα σπίτια μας. Και αυτό θα δούμε ότι πάντα σε κάθε εποχή, θα δούμε την Κυριακή, είναι πολύ ωραίο μήνυμα αυτό, θα δούμε ότι και σήμερα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι όπως ήταν οι φυλές του Ισραήλ. Αν μου παρατηρείς την Εκκλησία στην Ελλάδα και στα έθνη, θα δεις τις οικογένειες της αναγεννημένης. Θα δεις παράδειγμα στην Ευαγγελική Εκκλησία 5-10 ομάδες Ευαγγελικές. Οικογένειες, οικογένειες. Οι φυλοί του Λεβί, οι φυλοί του Ιούδα, οι φυλοί του Ισλάμ. Άμα δεις την πεντηκοστιανή κίνηση, θα δεις 1, 2, 3, 4 κίνησης πεντηκοστιανής. Που σημαίνει και σήμερα οι γραφές επαναλαμβάνονται. Υπάρχουν οικογένειες σήμερα. Άμα δεις αναγεννημένους Ορθοδόξους και Καθολικούς, θα δεις οικογένειες. Όπως ήταν οι οικογένειες του Ισραήλ, έτσι σήμερα υπάρχουν οικογένειες στον αναγεννημένο σώμα. Και εμείς είμαστε μια οικογένεια στον αναγεννημένο σώμα. Πεντηκοστιανές εκκλησίες είναι μια άλλη οικογένεια. Και υπάρχουν πολλές οικογένειες. Και θα το δούμε και πάντα μέσα στις οικογένειες. Ο Θεός όπως στην εποχή του Μωυσή χρησιμοποίησε μια φυλή, τη φυλή του Λεβί, να μπορεί να σταθεί πιο πάνω από τις άλλες φυλές, ανάμεσα στο Θεό και στο λαό και να εργαστεί χάρη ο Θεός. Γι' αυτό και σήμερα ο Θεός το ίδιο πράγμα κάνει και σε κάθε εποχή το ίδιο πράγμα κάνει. Γιατί σε κάθε εποχή μεταφέρονται και οι ευλογίες του Θεού και οι κρίσεις του Θεού. Και πολλές φορές, γιατί όταν έρχεται η κρίση του Θεού, τότε βρίσκει χώρο ο διάβολος και περνάει. Και αυτό θα δούμε την Κυριακή πόσο ο Μωυσής πήρε την επιστασία στη σκηνή. Και οι Λεβίτες, αν το δείτε πιο κάτω, ήταν μαζί με τον Μωυσή. Οι Λεβίτες δεν προσκυνήσαν το μοσχάρι. Και μετά λέει ο Μωυσής, όποιος είναι τον Κύριο, έρθει εδώ πέρα. Και η φυλή των Λεβί πήγε μαζί του. Και λέει, βγάλτε τη ροφαία τα μαχαίρια σας. Και είναι κάτι σκληρό, έγινε θάνατος εκεί πέρα, έρθει πληγήματα. Σίγουρα στην Νέα Διαθήκη υπάρχει άλλη έννοια. Θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος της φυλής του Λεβί. Γιατί σε κάθε εποχή ο Θεός σηκώνει μία φυλή, μία οικογένεια, να μπορεί να σταθεί στην επιστασία της σκηνής, ανάμεσα στο Θεό και στο λαό. Σε κάθε εποχή το κάνει. Γιατί το πνευματικό είναι πνευματικό. Δεν αλλάζει το πνευματικό. Γιατί υπάρχουν σήμερα και οι ευλογίες του Θεού και η κρίση του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Και μόνο η γνώση του Σταυρού και του αίματος
μας βοηθάει να απομονώσουμε τις κρίσεις. Και να, γιατί μία από τις κρίσεις του Θεού, μην την κυρίεται, λέει στο βιβλίο των Κριτών, γιατί σε κάποια στα αρχικά κεφάλαια ήταν μια γυναίκα η προφήτησα, η Δεβόρα. Και πραγματικά αυτή τη γυναίκα τη χρησιμοποίησε ο Θεός με τον Βαράκ, έναν άλλον άνθρωπο του Θεού. Και λέει ένα συγκεκριμένο εκεί πέρα. Επειδή έλειψαν οι ηγεμόνες από το λαό του Θεού, σηκώθηκε η Γεβόρα, η γεμόνισσα. Είναι σαν να αντιφάσει ο λόγος του Θεού. Μία από τις κρίσεις του Θεού είναι να στερεί από την Εκκλησία πνευματικούς ηγέτες, πνευματικούς δασκάλους και να επιτρέπει ο Θεός να επιμένει το λαό του από σαρκικούς ανθρώπους που κατά τη σωτηρία είναι παιδιά του Θεού. Αλλά είναι σαρκικοί άνθρωποι και επιμένουν το λαό του Θεού σαρκικά, με το μυαλό του σωτημένο. Και μία από τις κρίσεις του Θεού είναι να στερεί ο Θεός από την Εκκλησία πνευματικούς ηγέτες. Γιατί οι κρίσεις του Θεού σε κάθε εποχή επαναλαμβάνονται. Και αυτό το αίμα του Ιησού μας βοηθάει πώς θα νικήσουμε από το μοσχάρι και πώς θα επιτρέψουμε στο Θεό, γιατί ο σκοπός του Θεού είναι όλος ο λαός να ανέβουν στο Σινά. Όλες οι οικογένειες να ανέβουν στο Σινά. Όλες οι οικογένειες. Γιατί σήμερα η Εκκλησία προς τη σωτηρία έχει μία πίστη. Αλλά κάθε οικογένεια μέσα στο Αγγελίο Σώμα έχει μία διαφορετικότητα. Και ο σκοπός του Θεού είναι αυτή η διαφορετικότητα να αλλάξει στους τελευταίους χρόνους και όλοι να μπορέσουμε να ανέβουμε πιο πολύ στο Σινά. Το Σινά είναι το έργο του Χριστού, να καταλάβουμε τον Θεό πιο καλά και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πιο καλά τον Θεό, γιατί σίγουρα το πρόβλημα δεν είναι ο διάβολος. Το πρόβλημα είναι η σάρκα του ανθρώπου. Γιατί εκεί πάνω χτυπάει ο διάβολος. Και όταν ένας άνθρωπος υπακούει στη σάρκα, ο Θεός τον βλέπει ότι είναι ειδωλολάτρης. Και έρχεται σε αδόκιμο νου. Δεν καταλαβαίνει πώς πρέπει να πάει μπροστά και πηγαίνει πίσω. Αντί να πάει στον δρόμο της ελευθερίας, επιθυμεί να γυρίσει στην Αίγυπτο. Και επειδή όλοι κουβαλάμε σάρκα, το μόνο που μπορεί να νεκρώσει τη σάρκα είναι ο Λόγος του Θεού και το αίμα του Ιησού σε μια συνεχή σχέση, για να μπορούν να φύγουν μέσα από τη σάρκα οι θεοί της Αιγύπτου, τα είδωλα. Οι συνήθειες του παρελθόντος, τα βιώματα του παρελθόντος, οι επιθυμίες του παρελθόντος, γιατί αυτά που ακολουθούν τον Χριστιανό. Γι' αυτό και οι Ισραηλίτες εκείνη τη στιγμή το πρώτο που θυμηθήκαν ήταν τους θεούς της Αιγύπτου. Γιατί το παρελθόν ακολουθεί τον άνθρωπο, είμαι σάρκα. Και την ώρα που δεν το περιμένεις βγαίνει το παρελθόν και παίρνει τον πρώτο ρόλο και οδηγεί τον άνθρωπο από τη σάρκα. Και τότε τι κάνει, χάνει το πρόσωπο του Θεού, χάνει το φως του Θεού. Σίγουρα αυτό δεν πεθαίνει με τη μία, γιατί ο Λόγος του Θεού κάνει δύο πράγματα, ανορθώνει το πνεύμα, δίνει όραμα στο πνεύμα και απ' την άλλη καυτηριάζει το είδωλο, συνέχεια το ελέγχει. Και όσο το ελέγχει γίνεται αυτό το πράγμα, το ένα πράγμα πεθαίνει, το άλλο υψώνεται. Το ένα πράγμα παίρνει ελπίδα, το άλλο πεθαίνει. Και έτσι δεν μπορεί να σηκωθεί το είδωλο αυτό. Να πλανήσει τον άνθρωπο. Γιατί διαφορετικά οι γραφές πάντα επαναλαμβάνονται. Πάντα επαναλαμβάνονται οι γραφές. Οτιδήποτε είναι μέσα στη γραφή και είναι πνευματικό, επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό και ο Θεός μας δίνει το μυστικό που είναι η θέση μας στον Χριστό. Είναι η στάση μας και η πίστη μας στον Χριστό και στο αίμα, να μπορούμε να καταλάβουμε το πώς δουλεύουν οι αρχές του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός πάντα σε ένα κομμάτι δίνει κρίση, στο άλλο δίνει χάρη. Γι' αυτό σήμερα στο Ισραήλ υπάρχει κρίση από τον Θεό και έφερε χάρη στα έθνη ο Θεός. Και απ' την άλλη, επειδή η χάρη του Θεού είναι πιο μεγάλη, υπάρχουν και οι Ισραηλίτες που έχουν πιστέψει στον Κύριο. Αλλά σαν έθνος, το έθνος του Ισραήλ είναι στην κρίση του Θεού, έχει πέσει. Πάντα ακολουθούν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και εμάς σε κάποια σημεία μας ακολουθεί η κρίση του Θεού, σε κάποια μας ακολουθεί η χάρη του Θεού. Όσο μεγαλώνουμε στον Χριστό, το ένα κομμάτι φεύγει. Το άλλο κομμάτι μεγαλώνει. Το ένα κομμάτι λύνεται, το άλλο κομμάτι μεγαλώνει. Και όσο το ένα κομμάτι μεγαλώνει, ανεβαίνουμε στο συνάντελο. Να μπορούμε να πάρουμε το Λόγο του Θεού από τον ίδιο το Θεό προσωπικά και να καταλάβουμε πώς δουλεύουν οι πνευματικές αρχές του Λόγου του Θεού και να μπορούμε να αντιληφθούμε το Λόγο του Θεού όμορφα και ευνοημένα. Γι' αυτό και η νηστεία που είπε και έτσι το Άγιο Πνεύμα σήμερα, αυτό το σκοπό έχει. Να μπορέσει το είδωλο αυτό να δυνατήσει.
και να δίνει προσφορά το πνεύμα υπακοής στο Θεό. Και όσο δίνει προσφορά, τότε μέσα από την υπακοή εργάζεται ο Θεός και κάθε υπακοή την παίρνει ο Θεός, την ευλογεί και την επιστρέφει. Γιατί ο Θεός έχει ένα όραμα μεγάλο για την Εκκλησία και όλο τον κόσμο. Και για όλες τις οικογένειες τις αναγεννημένες είναι. Γιατί η Εκκλησία του Ιησού είναι οικογένειες, όπως ήταν οι φυλές του Ισραήλ. Και αν πάρεις τα στοιχεία από όλες τις φυλές, θα πάρεις και τα καλά και τα άσχημα πράγματα. Και θα δεις ότι ακολουθούν και τα καλά πράγματα του λαού του Θεού και οι κρίσεις ακολουθούν. Όλα επαναλαμβάνονται. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το έργο του Ιησού, η χάρη του Χριστού, η θυσία του Ιησού, το αίμα του Ιησού, για να μπορούμε να παίρνουμε χάρη και να ανεβαίνουμε σιγά σιγά τα βήματα της πίστης και τα σκαλοπάτια της πίστης καθώς ανεβαίνουμε τα επίπεδα της χάρης του. Γιατί ο Κύριος υπόσχεται να μας πάει από πίστη σε πίστη, από αλήθεια σε αλήθεια και από χάρη σε χάρη για να μπορούμε να ξέρουμε πώς εργάζεται σήμερα ο Κύριος και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τι είναι η Εκκλησία του. Είναι οι φυλές του Ισραήλ. Είναι οι οικογένειες οι πνευματικές. Και έχουμε πάρει από τις φυλές όλα. Και τις ευλογίες και τα στραβά πράγματα. Και τα στραβά ακολουθούν τις άρκες. Που σημαίνει μέσα στην Εκκλησία ακολουθούνται οι ευλογίες και οι κρίσεις. Και ο σκοπός του Θεού είναι να απομονώνονται οι κρίσεις για τον Χριστό και να απελευθερώνονται οι ευλογίες. Για να μπορέσουμε να ανέβουμε στην κορυφή του Σινά, που είναι το υψηλό επίπεδο το πνευματικό και να φέρουμε καρπό μέσα στην παρουσία του Κύριου και εμείς να εφρανθούμε τον Κύριο και τα σπίτια μας να εφρανθούν τον Κύριο και όλος ο λαός του Κύριου να χαίρεται και να δοξολογεί τον Θεό κατά πάντα στη ζωή του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Γιατί οι γραφές επαναλαμβάνονται. Οι γραφές πάντα επαναλαμβάνονται. Και αυτό μέσα στη Βασιλεία του Θεού το ένα δίνει χάρη στο άλλο. Η μια φυλή δίνει χάρη στην άλλη φυλή. Το ένα σπέρμα δίνει χάρη στο άλλο σπέρμα. Γιατί είμαστε ένα σπέρμα που συνεργάζεται. Όπως και ο Μωυσής με την φυλή του Λεβί, τι κάνανε. Παίρνανε χάρη από τον Θεό και δίνανε χάρη σε όλες τις φυλές κάτω. Παρόλο που ερχόταν χάρη, ερχόταν και η κρίση. Αν δεν είχε σταθεί ο Μωυσής, γι' αυτό εκείνη την ημέρα πεθάνε 3.000 άνθρωποι. Αν δεν είχε σταθεί ο Μωυσής στο Θεό, δεν θα πεθάνε 3.000 άνθρωποι. Θα είχαν πεθάνει 300.000 άνθρωποι. Θα ήταν πολύ μεγάλη πληγή. Παρόλο που στάθηκε ο Μωυσής, έκανε χάρη ο Θεός. Περιορίστηκε η κρίση, αλλά δεν σταμάτησε η κρίση πληγή. Είναι πώς δουλεύουν οι νόμοι του Θεού. Και αυτό και ο Κύριος μας διδάσκει πώς να εργαστούμε τη θέση μας, εν Χριστώ Ιησού, για να απελευθερώσουμε τη θαυμαστή χάρη του Θεού για όλα τα πράγματα, για να μπορέσουμε να φέρουμε καρπό και τη δόξα του Κυρίου και να μπορεί ο Κύριος να εργαστεί όμορφα, καλά και ευλογημένα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. 3.000 άνθρωποι έπεσαν εκείνη την μέρα. Αν δεν είχε σταθεί ο Μωυσής, θα φεύγανε 300.000 άνθρωποι. Θα ήταν πιο μεγάλη κρίση του Θεού. Παρόλο που σταμάτησε το Θεό, η κρίση γίνεται. Σκεφτείτε, γι' αυτό το αίμα του Ιησού δίνει μεγάλη χάρη, αλλά πάλι ενεργείται η κρίση. Γιατί ο Θεός κρίνει το είδωλο, κρίνει τους θεούς της Αιγύπτου που κρύβουν το πρόσωπο των κόσμων, είναι το σαρκικό πνεύμα. Και ο Θεός μας διδάσκει πώς το ένα απομονώνεται μέσα από τη χάρη του Σταυρού για να μπορεί να ελευθερώνεται το χρήσμα του Θεού, η δύναμη του Θεού. Και αυτός τελευταίος χρόνος θα περπατάει ένα παιδί του Θεού και θα απελευθερώνεται η χάρη του Θεού 100% επάνω. Και θα μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα και μόνο από αυτό που έχει μέσα. Οι άνθρωποι θα κλαίνε, θα μετανοούν, θα γονατίζουν, θα βγαίνουν τα δαιμόνια. Αυτό δεν γίνεται τώρα όμως. Παρόλο που μεταφέρουμε το Θεό, πρέπει να λύσουμε πιο πολύ την χάρη του Θεού που μέσα μας. Να απομονώσουμε τις κρίσεις, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Το Άγιο Πνεύμα μεταστρέφεται. Γίνεται 30% πνεύμα χάρη, 70% πνεύμα κρίση. Και αυτό πρέπει να αλλάζει, πρέπει να αλλάζει. Το ένα να μειώνεται, το άλλο μεγαλώνει. Θα μπαίνει σε ένα μαγαζί μέσα και θα γίνονται τεράστια γεγονότα. Θα λένε οι άνθρωποι, Κύριε Ιησού, σώσε, δηλαδή θα μεταφέρει τη δόξα του Θεού. Θα μεταφέρουμε την εξουσία του Θεού. Το χρήσμα του Θεού. Το έντοξο χρήσμα του Θεού. Αλλά πρέπει να λύνεται η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού.
για να μπορούμε να καταλάβουμε το πώς δουλεύουν τα πνευματικά πράγματα και να πολεμήσουμε έναν εχθρό που είναι το σαρκικό πνεύμα. Και ο Θεός μας βοηθάει και μας δίνει νίκη επάνω στο σαρκικό πνεύμα, γιατί το σαρκικό πνεύμα αυτομάτως την κάνει. Σου βγάζει τα βιώματα του παρελθόντος, παρόλο που είσαι χριστιανός. Σου βγάζει τις συνήθειες του παρελθόντος. Σου βγάζει τις αντιλήψεις του παρελθόντος και εσύ τις ακολουθείς και μετά βαπτίζεις ότι είναι ο Θεός αυτό. Γι' αυτό, αυτό έγινε με τους Ισραηλίτες. Την ώρα που άργησε λίγο ο Μωυσής, βγήκαν οι εικόνες που είχαν για τα είδωλα της Αίγυπτος. Γιατί είχαν μεγαλώσει μέσα στην Αίγυπτο και είχαν, βλέπαν η μέρα και η νύχτα τους θεούς της Αίγυπτος. Και αμέσως τους βγήκαν εκείνη την ώρα. Και αμέσως τους τα προσκυνήσαν και τα ακολουθήσαν. Κατευθείαν έγινε αυτό το πράγμα. Το ίδιο γίνεται και σήμερα με τον άνθρωπο του Θεού. Με το παιδί του Θεού ακολουθούν αυτά τα πράγματα και του βγαίνουν κατευθείαν και τα ακολουθεί ο άνθρωπος και μετά αισθάνεται ότι είναι και ο Θεός, θα βαπτίσει ότι είναι ο Θεός. Πλανείται και έρχεται αδόκιμος Θεός. Έρχεται τύφλωση στο πνεύμα και δεν καταλαβαίνει γιατί να πάει μπροστά ο άνθρωπος, πηγαίνει πίσω. Επιστρέφει πίσω στην Αίγυπτο. Αντί να πάει μπροστά. Και σίγουρα ο λόγος του Θεού πρέπει να πάει μπροστά και πρέπει όλοι να πάμε μπροστά και όλα τα παιδιά του Θεού να πάνε μπροστά και όλες οι οικογένειες να πάνε μπροστά οι πνευματικές για να υψωθεί το όνομα του Κυρίου και να ξέρουν πώς δουλεύουν τα πνευματικά πράγματα. Γιατί όταν η χάρη του Θεού είναι μικρή, μικρή είναι η αντίληψη για το πνευματικό. Όταν η χάρη του Θεού μεγαλώνει, μεγαλώνει και η αντίληψη για το πνευματικό. Και να δούμε και σήμερα ποια είναι η διακονία που έχει πάρει το ρόλο να έχει την επιστασία της σκηνής, να είναι ανάμεσα στο Θεό και στο λαό και στο Θεό. Ο Θεός ό,τι είναι να κάνει, το κάνει βιβλικά. Και αυτό και ο Χριστός με τους 12 μαθητές και τους 70 δημιούργησε μια οικογένεια. Και με αυτή την οικογένεια τι κάνανε, υπηρετούσαν όλες τις οικογένειες του Ισραήλ. Δεν ήταν 12 και 70 άτομα ήταν. Τα πολλά πλήθη δεν πιστεύανε στον Χριστό. Σε κάθε εποχή ο Θεός σηκώνει μέσα από το λαό του μία οικογένεια, μία πνευματική φυλή, μία διακονία, να μπορεί να στέκεται ανάμεσα στο Θεό και στον λαό. Πάντα σε κάθε εποχή το κάνει αυτό. Όπως το έκανε με τον Μωυσή, το έκανε μετά με τον Χριστό, το έκανε μετά με τους Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, το έκανε μετά με τον Παύλο στα Έθνη. Πάντα το κάνει. Γιατί ο Θεός θέλει έτσι να βοηθάει και τον κόσμο και τον λαό του. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με το σαρκικό πνεύμα σε όλο τον κόσμο. Και το σαρκικό πνεύμα ο Θεός το βλέπει σαν είδωλο. Το βλέπει ότι είμαστε ειδωλολάτρες. Έτσι το βλέπει ο Θεός. Και μόνο το αίμα του Ιησού γκρεμίζει τους θεούς της Αιγύπτου. Για να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος να πάρει αυτό που έχει ο Θεός για τη ζωή του. Να πάρει αυτό που έχει σχεδιάσει ο Θεός για τη ζωή του. Γιατί όταν εσύ και εγώ πάρω αυτό που έχει ο Θεός, θα δοξαστεί ο Θεός. Τι θα κάνει ο Θεός, θα δοξαστεί ο Θεός. Αν δεν πάρω εγώ αυτό που έχει ο Θεός, δεν μπορεί να δοξαστεί να φέρω καρπό. Επομένως, η επιθυμία του Θεού είναι να φέρουμε καρπό για να δοξαστεί ο Θεός. Διαφορετικά, το σαρκικό πνεύμα θα μας κάνει να χάσουμε τον καρπό του Θεού. Και θα δημιουργήσουμε ένα καρπό ψεύτικο εμείς, τη δικιά μας σάρκα, την προσπάθεια, που είναι η λεγόμενη θρησκεία, τα θρησκευτικά πράγματα, και μέσα σε αυτόν τον καρπό δεν δοξάζεται ο Κύριος. Και αυτό σήμερα γεμίσει ο πλανήτης θρησκείας εκείνης. Χριστιανικές, βουδιστικές, μουσουλμανικές, μέσα από τις θρησκείες δεν δοξάζεται ο Θεός. Γιατί οι άνθρωποι δεν παίρνουν αυτό που έχει ο Θεός με τον Χριστό. Δημιουργούν ψεύτικες εντυπώσεις και καταστάσεις. Ενώ ο Θεός για να δοξαστεί πρέπει να βρει ο άνθρωπος τον Χριστό και τότε να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού μέσα από τον Χριστό σε κάθε άνθρωπο και να μπορεί να υψωθεί ο Κύριος και να πάρει όλη τη δόξα και να ανέβουμε σκαλοπάτια στο συνάγκα. Να ανέβουμε σε επίπεδα αφιέρωσης και να μπορεί το αίμα του Κυρίου να δώσει μεγάλη χάρη γιατί το αίμα του Κυρίου έχει απεριόριστη χάρη. Θαυμάσια χάρη. Γι' αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, όταν έχουμε καιρικά φαινόμενα, όπως είδαμε τώρα στην Αμερική που χτυπήσαμε τυφώνες,
Και ξέρουμε μέσα από τη βίβλο τα καιρικά φαινόμενα, ο κατακλυσμός του Νόε ήταν η κρίση Θεού. Και η κρίση του Θεού ήρθε μέσα από ένα φυσικό φαινόμενο. Αντί να έρθει η βροχή να ποτίσει τα χωράφια, ήρθε η βροχή και τα κατέστρεψε όλα. Που σημαίνει ο Θεός, παρόλο που είναι ο Χριστός, διοχετεύει και πάλι την οργή του μέσα από τα φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι σεισμοί, για να μην τιμωρήσει κατευθείαν τον άνθρωπο και εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Γιατί αν η κρίση έρθει κατευθείαν στον άνθρωπο, θα χαθεί ο άνθρωπος. Και επειδή ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, διοχετεύει την κρίση μέσα από τα φαινόμενα. Και αυτά όλα τα καιρικά φαινόμενα, αυτά τα μεγάλα, τα καταστροφικά που γίνονται, έχουν μέσα και κρίση Θεού. Έχουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο πράγμα. Δεν είναι απλά ένα φυσικό φαινόμενο. Μέσα στο φυσικό υπάρχει κρίση. Για να μην έρθει κατευθείαν στον άνθρωπο, πηγαίνει στη θάλασσα, πηγαίνει στα έγκατα της γης και μετά επιστρέψει στον άνθρωπο. Γιατί αυτό έχει αποδέχτη τον άνθρωπο, έχει. Γιατί ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός της αμαρτίας που την επέλεξε. Όλα τα πράγματα πρέπει να τα εξετάσουμε πνευματικά και να μπορέσουμε να φωτιστούμε πιο καλά από το αίμα του Ιησού και να λύσουμε τη χάρη στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, παντού και μέσα από αυτή τη χάρη να δούμε το έργο του Θεού και την αλήθεια του Θεού να δοξάζεται ο Κύριος όμορφο και ευλογημένο. Γιατί ο Θεός σήμερα μας λέει ένα μήνυμα ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ατελής. Και αν δεν αφήσει τον Θεό να τον εργαστεί μέσα, σίγουρα πλανείται. Δεν θα πλανηθεί. Πρέπει να επιτρέψει στον Θεό να τον εργάζεται συνέχεια. Και το ένα να βοηθήσει το άλλο και το ένα να βοηθήσει το άλλο για να μπορούμε να φωτιστούμε με τις αλήθειες του Θεού και με το αίμα του Ιησού και να καταλάβουμε πώς δουλεύουν οι πνευματικές αρχές του Λόγου του Θεού. Και ό,τι είναι να κάνει ο Θεός που έχει κάνει, τι είναι μες στην Βίβλη. Όλα επαναλαμβάνουν. Και αυτό είναι και ωραίο να εξετάσουμε την Εκκλησία παγκόσμια και στην Ελλάδα. Και εγώ την γνωρίζω όλη την Εκκλησία στην Ελλάδα. Και κάποιοι πολλοί αδελφοί την γνωρίζουν. Και θα δεις ότι κάθε οικογένεια μέσα στην Εκκλησία έχει τη μοναδικότητά της. Βλέπεις τον Κύριο. Χαίρεσαι. Ευλογήσει. Βλέπεις τον Θεό. Είναι ξεχωριστές όλες οι οικογένειες. Πολλές ευαγγελικές οικογένειες, πολλές πεντηκοστιανές, πολλές ορθόδοξες οικογένειες, πολλές καθολικές. Διαφορετικότητα έχουν. Απ' τη μία βλέπεις τον Χριστό την ομορφιά, δοξάζει ο Θεός και απ' την άλλη θα δεις και τις κρίσεις του φαινομενών. Και αυτό ο Θεός μόνο με το αίμα του Ιησού μας ελευθερώνει και κάνει τη χάρη του να πολλαπλασιάζεται μέσα, να μεγαλώνει μέσα για να μπορούμε να περπατάμε στο πνεύμα και να απελευθερωθούμε από το μοσχάρι της Αιγύπτου που είναι το σαρκικό πνεύμα που έχει την τάση να τραβάει τον άνθρωπο. Και να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο όμορφα και βουλευτά. Γι' αυτό είναι καμιά φορά ό,τι έγινε τόσο στην Γραφή, γιατί και σήμερα. Πόσους ανθρώπους έχουμε δει να έχουν πάρει ένα θαύμα στη ζωή τους. Και μετά, σιγά σιγά αυτό αρχίζει όχι ότι χάνεται την καρδιά τους μέσα. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο παίρνει μια άλλη θέση μέσα στη ζωή τους. Σίγουρα όταν πάρεις κάτι από το Θεό, σε χαράζει μέσα, δεν χάνεται. Αλλά στην πρακτικότητα παίρνει μια άλλη θέση. Ό,τι έγινε με τον Ισραήλ. Είναι δηλαδή μοναδικό ένα έθνος που βγήκε με υπερφυσικό τρόπο, αμέσως πήγε στράφηκε πίσω, στο ίδιο. Και θέλει να πει την αδυναμία που έχει ο άνθρωπος, η σάρκα του ανθρώπου, για να μπορέσει ο Θεός να αποβάλει σήμερα από την Εκκλησία τον υπερήφανο χριστιανισμό. Γιατί ο υπερήφανος χριστιανισμός είναι ένα βδέλυμα για τον Θεό. Είναι ένα βδέλυμα για τον Θεό. Δεν θα το δεχτεί ο Θεός με τίποτα να στην Εκκλησία, τον υπερήφανο χριστιανισμό. Γιατί ο υπερήφανος χριστιανισμός φέρνει τις κρίσεις και να κτίσει τον χριστιανισμό μέσα στον Χριστό, μέσα στην ταπεινότητα και μέσα στη χάρη του Ιησού Χριστού και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από την εξουσία αυτού του Πνεύματος και να περπατήσουμε στην ανάπαυση, στην ειρήνη, στην κοινωνία με τον Κύριο και να μπορέσουμε να φέρουμε καρπό και να δοξαστεί ο Κύριος κατά πάντα στη ζωή μας. Και αυτό θα σας πω και ποια είναι η διακονία που για 15-20 χρόνια είχε την επιστασία στη σκηνή όλα τα χρόνια. Και πώς ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή τη διακονία, αλλά σίγουρα τώρα έχει αλλάξει αυτό. Και αυτό και ο Χριστός δεν ήρθε από τη φυλή του Λεβί, ήρθε από τη φυλή του Ιούδα. Που όταν ήρθε ο Χριστός άλλαξε η φυλή που πήρε την επιστασία στη σκηνή. Πάντα σε όλα τα χρόνια μία φυλή, μία διακονία. Έχει παίρνει τη χάρη και την εξουσία του Θεού να στέκεται ανάμεσα στο Θεό και σε όλους τους ανθρώπους.
Πάντα ο Θεός χρησιμοποιεί βιβλικούς τρόπους. Πάντα χρησιμοποιεί. Για να μπορέσει το έργο Του να είναι πάντα πνευματικό και να είναι βιβλικό πάντα. Γιατί οτιδήποτε κάνει ο Θεός πρέπει να έχει βάση βιβλική μας. Και να ξέρουμε πώς δουλεύει ο Θεός για να μπορεί να βοηθάει όλες τις οικογένειες. Και πώς ο Θεός μπορεί και βοηθάει τα έθνη για να μπορούν να γεννηθούν στα έθνη εκκλησίες, να αναγεννηθούν άνθρωποι, να έρθει η σωτηρία και να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα από τους βιβλικούς λόγους. Γιατί αν δείτε εκεί στο Δανιήλ, όταν ο Δανιήλ προσευχόταν και νίστευε να πάρει μια απάντηση από τον Θεό, για 21 ημέρες νίστευε και προσευχότανε και δεν ερχόταν η απάντηση του Θεού. Και ήρθε ένας αρχάγγελος του Θεού και λέει ότι ο άρχοντας της Περσίας με εμπόδισε. Και σίγουρα πάνω από τα έθνη υπάρχουν πνευματικές δυνάμεις που εμποδίζουν το έργο του Θεού. Πώς το εμποδίζουν, καθώς κάνουν τους ανθρώπους και αμαρτάνουν. Και όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, υποτάσσονται στο σαρκικό πνεύμα, στο είδωλο, αυτό επιφέρει την κρίση του Θεού κάτω στον κόσμο. Και όταν έρχεται η κρίση του Θεού, δεν μπορεί να μεταφερθεί η χάρη του Θεού. Τι κάνουν τα πονηρά πνεύματα, κάνουν τους ανθρώπους και αμαρτάνουν. Οι υπακούνες στη σάρκα δεν έχουν σχέση με το έργο του Σταυρού και τότε μεταφέρεται η κρίση. Και δεν μπορεί να έρθει η χάρη και η ευλογία του Θεού στον κόσμο και αυτό ο Θεός θα δώσει νίκη στο λαό του, ένδοξη, και να μπορέσει να απελευθερωθεί η θαυμαστή χάρη του Θεού με έναν υπερφυσικό τρόπο στους τελευταίους χρόνους, σε κάθε χώρα, σε κάθε έθνος, σε κάθε οικογένεια, για να μπορεί να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου κατά πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας κρατήσουμε αυτά τα υπέροχα λόγια και ας αφήσουμε τον Θεό να εργαστεί και να μας διδάξει και να μας βοηθήσει και να βοηθήσει όλα τα παιδιά Του μέσα από την προσευχή και μέσα από την νηστεία και να μπορούμε να σταθούμε στον Κύριο και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη και να μπορούμε να πολεμήσουμε τους εχθρούς που είναι κάτι πνευματικό είναι οι εχθροί. Κανένας άνθρωπος δεν είναι εχθρός του Θεού. Είναι τα κακά πνεύματα. Και τα κακά πνεύματα έχουν έναν τρόπο να δουλεύουν. Κάνουν τους ανθρώπους και αμαρτάνουν. Και όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν χωρίς να ξέρουν τη χάρη που έχει ο Σταυρός, τότε φέρεται κρίση του Θεού. Και τότε δημιουργείται τύφλωση. Και κάποιοι παίρνουν τη θέση να μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Να σταματήσουν την κρίση του Θεού, όπως έκανε ο Μωυσής, και να επιφέρουν τη χάρη του Θεού. Και όταν έρχεται η χάρη του Θεού, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί αν ο Μωυσής δεν έμπαινε μπροστά στο Θεό, δεν θα χανόντουσαν 3.000 άνθρωποι. Θα χανόντουσαν 30.000 άνθρωποι, 300.000 άνθρωποι. Γιατί ο Θεός οργίστηκε. Αν ο Θεός οργίστηκε, τι σήμερα οργίζεται ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι όπως είμαστε κι εμείς, έχει συναισθήματα. Έχει καρδιά, έχει έλεος, έχει αγάπη, έχει όραμα, θυμώνει, οργίζεται. Ό,τι κάνουμε εμείς κάνει και ο Θεός. Ό,τι είμαστε εμείς, παιδιά Του είμαστε, είναι και ο Θεός εμείς. Αυτό που μας γαλινέ με τον Θεό είναι ο Χριστός το αίμα και η θυσία Του. Να μπορούμε να βρίσκουμε χάρη κάτω από το αίμα του Ιησού και να μπορεί ο Κύριος να εργάζεται και να μας βοηθάει καλά, όμορφα και ευλογημένα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Έτσι, ας κρατήσουμε αυτά τα λόγια και ας ετοιμαστούμε σιγά σιγά να κάνουμε και τον δείπνο και να πάρουμε το σώμα του Κύριου. Έτσι. Αμήν.